Σε καταγγελία ενός υπαλλήλου της ΔΕΙΑΛ που έκανε λόγο για εξαφάνιση 85 τόνων σιδήρου, απάντησε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ Γιώργος Φλόρος, τονίζοντας πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη διαψεύδοντας τα όσα υποστήριξε ο υπάλληλος σε εγγραφό του προς την εισαγγελία. Πιστεύω ότι ήταν μια υπερεκτίμηση του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός και στις διατυπώσεις και στις ενέργειές του. Η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Ότι για να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, δεν χάθηκε τίποτα, ούτε ένα κιλό από αυτά που επικαλείται ο κύριος υπάλληλος της υπηρεσίας της ΔΕΙΑΛ και θα αντιμετωπίσει και τη δικαιοσύνη και τα ψεύδι που έχει καταθέσει. Απλά τι είναι, ότι στην πορεία και στην εξέλιξη του έργου ο προμηθευτής είχε την υποχρέωση να έρχεται σε μια συμφωνία με την ανάδοχη εταιρεία, με τον εργολάβο και να το παραδίδει αυτή την ποσότητα. 5 τόνους, 10 τόνους, 20 τόνους. Και κάλεσα εδώ τον εργολάβο να δούμε τι συμβαίνει. Αλλά έχει την υποχρέωση ο προμηθευτής και αν δεν τα έχει σήμερα στην αποθήκη του, μέχρι το Σεπτέμβριο να ολοκληρώσει και να παραδώσει όλο το σιδηρούπλισμό. Και αυτό υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι θέματα. Είναι από εκεί με τα φαντασία του. Δεν είμαι διατεθειμένος στα τόσα χρόνια που υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση να δεχτώ από κανέναν να λασπώσει την προσωπικότητά μου, το όνομά μου, την υπηρετή της τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά παράλληλα να εξασφαλίσει και τους πιο έντιμους που έχω εδώ μέσα υπαλλήλους. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο το ατόπιμα. Από εδώ και πέρα θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Τα το κέσσερα στο κέσσερι. Δεν πρόκειται πάνω σε τέτοια ζητήματα ούτε στο ελάχιστο να αποποιηθώ τον ευθυνό μου.